Δημοτικών Συμβούλων έχετε το λόγο. Μαζί μας είναι και η ΕΛΜΕ και την ευχαριστούμε και ο, έτσι. Καλησπέρα σας και από μένα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση στον αγαπητό Λάβρο, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί πατέρες, κύριε Υπουργή. Ασφαλώς μία ημερίδα για την εκπαίδευση, όχι μόνο είναι πάντοτε επικαιρή, αλλά στην περίοδο αυτή τη συγκεκριμένη που έρχεται, ήταν απολύτως αναγκαία. Αναφέρθηκαν δύο υπουργοί, άλλα μέλη του Πολιτικού Κοινοβουλίου, στην συνένεση η οποία υπήρξε πριν από ορισμένα χρόνια, αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα από το 2015 και μετά, παρατηρούμε αλλαγές ριζικές σε θέματα εκπαίδευσης, για τα οποία όλοι έχουμε λόγο, αλλά ορισμένοι αποφασίζουν. Και αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν, δυστυχώς ξεχνούν ότι έχουν ένα κομμάτι πολύ μικρό της ελληνικής κοινωνίας, από το οποίο προήλθαν και μετά από κάποια συγκεκριμένη συνεργασία ανέλαβαν η διακυβέρνηση της χώρας. Επειδή υπαρίσταται εδώ τα μέλη του Κοινοβουλίου και είναι στην Παρασκευαστική Επιτροπή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ξεκινήσαμε για να ενημερώσω για τους άλλους εδώ αγαπητούς προσυγκεκριμένους, οι οποίοι πιθανά μην τα γνωρίζουν τα θέματα. Ξεκινήσαμε από υπουργικές αποφάσεις για τα προσόντα των στελεχών της εκπαίδευσης. Πήγαμε σε προεδρικά διατάγματα για τα προσόντα των στελεχών της εκπαίδευσης. Καταλήξαμε κάθε φορά που θα έρχεται η περίοδος να έχουμε αλλαγή στα στελέχη της εκπαίδευσης, κάτι φυσιολογικό, απολύτως φυσιολογικό, εφόσον έχουμε κυβερνητικά στελέχη, να πάμε σε νόμο. Σε νόμο προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Και όχι μόνο να πηγαίνουμε σε νόμο, αλλά να πηγαίνουμε μερικές μέρες πριν να κάνουμε αυτό, να κάνουμε ένα συγκεκριμένο νόμο για να εξυπηρετήσουμε τρέχουσες καταστάσεις στο ελληνικό κράτος με τους προγόνους αυτούς, οι οποίοι ήταν παγκοσμίου φήμης και έδωσαν τα φώτα σε όλο τον κόσμο και σήμερα γιορτάζουμε και τη γιορτή του Κυρίλου και Μεθοδίου των φωτιστών των Σλάβων, γιατί είναι σήμερα, μου ήρθε και αυτό τώρα στο μυαλό. Λοιπόν, και ενώ φωτίζουμε άλλους λαούς, να το πω έτσι, από επιφανής από επιφανή οικογένεια της Θεσσαλονίκης και του Βυζαντίου, οι δύο άλλοι, λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο εξής παράδοξο, γιατί αναφέρθηκε ο τίτλος «Δομές της εκπαίδευσης». Δεν είναι ο τίτλος «Δομές της εκπαίδευσης» μόνο, είναι και η αξιολόγηση των στελεχών. Και εδώ επιχειρείται, αναφέρθηκε ακροφυγός η κυρία Υπουργός, στελέχη με 30 και 35 χρόνια προσοντούχα που έχουν δώσει τη ζωή τους στην εκπαίδευση, όπως είναι σχολικοί συμβούλοι, να διαβάλλονται συστηματικά, να τους φορτώνεται όλο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, η κακεδαιμονία της εκπαίδευσης και να επιχειρείται αυτή τη στιγμή να μπουν έξω από πού, από το φυσικό τους χώρο. Από το φυσικό τους χώρο, γιατί εκπαιδευτικοί, παλιοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανέλαβαν αυτές τις θέσεις. Ο Μιλόν έχει περάσει από όλες τις θέσεις, εδώ στην περιοχή. 4 χρόνια προϊστάμενος εκπαίδευσης, 14-15 χρόνια διευθυντή σχολείου. Με εφευρήματα, έχετε δύο θητείες, δεν μπορείτε να κάνετε τρίτη θητεία στην ίδια θέση. Και άλλα τέτοια, τα οποία πιθανά δεν συμβαίνουν. Αλλά και σε κανένα άλλο υπουργείο δεν συμβαίνουν. Δηλαδή κανείς, ο Υπουργός Άμυνας δεν κατηγορεί τους στρατηγούς, ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης τους αραπαγίτες. Εδώ στο Υπουργείο Παιδείας έχουν φτάσει να κατηγορούν τα στελέχη, τα νότατα στελέχη του Υπουργείου για αυτά τα θέματα. Επομένως, με χαρά, αγαπητέ κύριε Λάβρο, και πολύ αγάπη, και ξέρετε ότι αύριο θα κάνουμε σύντομη ενημέρωση για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και τις αλλαγές και τη μαθητεία. Λοιπόν, συμμετέχω σε αυτή την διημερίδα. Εύχομαι σε όλους σας και σε όλους μας καλή συνέχεια, καλή δύναμη και πιστεύω ότι τελικά η εκπαίδευση και η παιδεία της χώρας μας θα επιβιώσει. Ευχαριστώ πολύ.